Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε θεωρητικά για ένα θέμα με το οποίο δεν έχουμε καταπιαστεί ξανά συγκεκριμένα ως το κυρίως θέμα ενός βίντεο. Αφορμή γι' αυτό ένα πολύ εύστοχο σχόλιο το οποίο διάβασα κάτω από το βίντεο για τα αν έχουμε ευθύνη για τα ψυχικά τραύματα της παιδικής μας ηλικίας κλπ. Γράφει μια φίλη, αγαπημένη μου, είσαι εκπληκτική. Τώρα ξεκινώ να βλέπω το βίντεο. Η πρώτη κυρία που έκανε το σχόλιο μου έφερε στο μυαλό την αδερφή μου. Πολλές φορές μου λέει, αδερφή μου, τι θυμάσαι τώρα, πράγματα που έγιναν 30 χρόνια πριν. Προφανώς δεν κάθομαι να τα θυμηθώ, αλλά έρχονται μπροστά μου. Μακάρι μόνο αν θέλαμε να τα θυμηθούμε να έρχονται στο μυαλό μας. Δεν ξέρουμε καν τι περνάει ο καθένας που μπορεί να φαίνεται επιτυχημένος ή καλός οικογενειάρχης. Αν μπορείτε κάποια στιγμή να μιλήσετε για γονείς που άφησαν τα παιδιά τους για να δουλέψουν. Δηλαδή μπορεί να μην κακοποίησαν ποτέ τα παιδιά τους, αλλά ήταν απόντες από τη ζωή τους για σχεδόν 15 έως 20 χρόνια. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν πιάνατε αυτό το θέμα. Καμπανάκι μου χτύπησε κατευθείαν αυτό το σχόλιο και θυμήθηκα όλα εκείνα τα παιδιά της Γερμανίας, τα λέω εγώ. Φυσικά δεν είναι μόνο για να πάνε να δουλέψουν στη Γερμανία που άφηναν τα παιδιά τους οι γονείς και για να δουλέψουν στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά παιδιών που σήμερα είναι ενήλικες και μπορεί να είναι και στη μέση ηλικία ή και μεγαλύτερη, οι οποίοι όταν ήταν μικροί έμειναν με τις γιαγιάδες, έμειναν με θείους, με θείες, έμειναν με συγγενείς πίσω στην Ελλάδα, ενώ οι γονείς τους ήταν στο εξωτερικό και δούλευαν. Και αυτά δεν είναι παιδιά του Σαββατοκύριακου, όπως ονομάζουν μερικές φορές τα παιδιά των χωρισμένων ζευγαριών που ο πατέρας συνήθως τα βλέπει τα Σαββατοκύριακα. Αυτά είναι παιδιά που οι γονείς τους τα συναντούσαν μια φορά το χρόνο, μια φορά κάθε 2 χρόνια, κάποια και μια φορά κάθε 3 χρόνια. Έχω πολλές ιστορίες στο μυαλό μου. Πολλές ιστορίες ενήλικων πλέον τέτοιων παιδιών που ταλαιπωρούνται πολύ από αυτό που θα ονομάζαμε σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, από μια παιδική ηλικία που τους έχει αφήσει πίσω τραύματα ψυχικά και πληγές. Έχουμε μιλήσει για το πώς τα φαντάσματα της παιδικής μας ηλικίας μας κατατρέχουν στην ενήλικη ζωή μας. Έχουμε μιλήσει για το πώς τα τραύματα που έχει βιώσει ένας πολύ νεαρός εγκέφαλος γράφονται με βαθιά μνημονική εγγραφή και στην πορεία μέσα σε διάφορες καταστάσεις, κάτω από διάφορες συνθήκες, μπορεί να ξυπνάει το πληγωμένο, το τραυματισμένο παιδί μέσα μας και να μας βγάζει συναισθήματα, να μας βγάζει σκέψεις, να μας βγάζει παρορμητικές αντιδράσεις που να μας δυσκολεύουν και να μην μας αφήνουν να χαρούμε τη ζωή μας και να μην μας αφήνουν να έχουμε μια καλή ζωή. Δεν είναι μόνο το να κακοποιήσεις άμεσα το παιδί που προκαλεί ψυχικά τραύματα και η παραμέληση προκαλεί ψυχικά τραύματα. Η παραμέληση μπορεί να γίνει ενώ ζεις με τον ίδιο το γονιό, δηλαδή μπορεί να είσαι στο ίδιο σπίτι με το γονιό και ο γονιός να είναι στον κόσμο του, είτε γιατί είναι χρήστης ουσιών, είτε γιατί είναι αλκοολικός, είτε γιατί έχει κατάθλιψη και δεν παίρνει θεραπεία, ή μπορεί να συμβαίνει αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα, οι γονείς για ένα καλύτερο μέλλον, για να βοηθήσουν οικονομικά τις οικογένειες, μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Μια χώρα που είχε δεχθεί πολλούς Έλληνες μετανάστες και δέχεται ακόμη είναι η Γερμανία, φυσικά υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες όπως έχουμε πει, και τα παιδιά να μένουν πίσω στην Ελλάδα, στις γιαγιάδες, στις θείες κλπ. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό και μια άλλη κατηγορία παιδιών, τα παιδιά των στρατιωτικών, οι οποίοι κάθε 2 χρόνια άλλαζαν πόλη, διαμονής και χώρα μερικές φορές, γιατί κάποιοι ερχόντουσαν και στην Κύπρο και ξεριζωνόντουσαν κάθε 2 χρόνια. Αυτό σε κάποιο άλλο βίντεο. Λοιπόν, είναι σημαντικό, αναγκαίο, απαραίτητο για τα παιδιά να μεγαλούν μαζί με τους γονείς τους. Η γιαγιά, ο παππούς, η θεία, ο θείος, οποιοδήποτε άλλος συγγενής, κοντινότερος ή μακρινότερος συγγενής, που φροντίζει παιδιά που δεν είναι δικά του, μπορεί να είναι ένας καλός άνθρωπος ο οποίος να δείξει αγάπη και φροντίδα και στοργή στα παιδιά αυτά, μπορεί όμως και να τα παραμελήσει. Μπορεί όμως και η σύνδεση που θα έχει με αυτά τα παιδιά να μην είναι ίδια με τη σύνδεση που έχει η μητέρα και ο πατέρας, αυτοί που έχουν γεννήσει τα παιδιά. Και σίγουρα
Θυμάμαι τώρα μια επιστολή από μια γυναίκα που έχω διαβάσει που λέει «Και ερχόντουσαν τα μπόξια και ερχόντουσαν οι κούτες με τα δώρα». Από την Αμερική ερχόντουσαν τις κυρίες αυτές. Με τα δώρα, με τα ρούχα, με τα καλούδια που μας έστελναν, αλλά δεν είχαμε τη μάνα μας. Αλλά δεν είχαμε τον πατέρα μας. Αλλά δεν ήμασταν με την οικογένειά μας. Θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια αν έχετε παρόμοιες εμπειρίες και πώς το βιώσατε. Κάποιος μπορεί να πει, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, είχα πολύ καλή σχέση με τη γιαγιά μου, η σχέση μου με τη γιαγιά μου ήταν καλύτερη από τη σχέση που θα είχα με τη μάνα μου ή με τον πατέρα μου ή η σχέση μου με τον παππού μου και δεν με ενοχλήσε αυτό. Ξέρω όμως ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει έτσι έχουν μέσα τους ένα κενό. Δεν μπορείς παρά να νιώθεις ως παιδί ότι ο γονιός σου σε έχει εγκαταλείψει. Έστω και αν σου εξηγούν ότι έχει πάει για να δουλέψει. Έστω και αν σου εξηγούν ότι το κάνει για το καλό σου. Έστω και αν σου εξηγούν ότι υπάρχουν οικονομικοί λόγοι για να γίνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά όμως, εάν έχετε μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, εάν μεγαλώσατε μακριά από τους γονείς σας, γιατί οι γονείς σας δούλευαν ως εργάτες στη Γερμανία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή ως εστιατόρες ή δεν ξέρω τι δουλειές έκανε ο καθένας εκεί που πήγε για να φτιάξει την τύχη του και να φτιάξει το οικονομικό του μέλλον, εάν νιώθετε ότι σας έχει αφήσει τραύμα κάτι τέτοιο, έχετε δίκιο. Δεν είστε παράλογοι. Δεν έχει σημασία αν αυτό γίνει πριν 30 χρόνια, δεν έχει σημασία αν αυτό γίνει πριν 40 χρόνια, δεν έχει σημασία αν αυτό γίνει πριν 50 χρόνια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι γονείς σας δεν ήταν κοντά σας όταν εσείς τους χρειαζόσασταν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τότε που εσείς είχατε ανάγκη τη μητέρα σας και τον πατέρα σας ενεργά στη ζωή σας, να κοιμάστε στο ίδιο σπίτι με τους γονείς σας, να ξυπνάτε στο ίδιο σπίτι με τους γονείς σας, να βιώνετε την οικογενειακή ζωή με τους γονείς σας, εσείς δεν το είχατε. Βλέπατε άλλα παιδιά που ήταν με τους γονείς τους και εσείς δεν ήσασταν με τους γονείς σας. Βλέπατε άλλα παιδιά που ήταν με τη μάνα τους και τον πατέρα τους και εσείς δεν ήσασταν με τη μάνα σας και τον πατέρα σας. Παρόλο, ξαναλέω, που υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες που συμπληρωματικά εκπληρώνουν αρκετά καλά το ρόλο του φροντιστή, τα παιδιά που έχετε μεγαλώσει χωρίς τους γονείς, έχετε κάποιο κενό μέσα στην καρδιά σας, κάποιο κενό μέσα στη ψυχή σας, υπάρχει τραύμα λόγω παραμέλησης, εάν το έχετε βιώσει τραυματικά, και αυτό δικαιολογεί στην ενήλικη ζωή να έχετε ίσως σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ή γενικότερα να έχετε στενοχώριες, να έχετε αλλαγές στη διάθεσή σας, να έχετε παρορμητικές συμπεριφορές που να σαμποτάρουν τη ζωή σας λόγω του ότι ως παιδί στερηθήκατε τον ασφαλή δεσμό με τους γεννήτορες σας, λόγω του ότι αυτοί πήγαν να δουλέψουν στο εξωτερικό και σας άφησαν με συγγενείς στην Ελλάδα. Δεν έχω πολλά να πω. Δεν έχω πολλά. Αν θέλει κάποιος να μου στείλει την ιστορία του, υπενθυμίζω ότι οι ιστορίες δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες, το πολύ να είναι 600-700 λέξεις. Αν κάποιος θέλει να γράψει στα σχόλια κάτι, να γίνει μια συζήτηση μεταξύ μας για αυτό το ζήτημα, να ανοίξουμε λίγο αυτή τη συζήτηση για τα παιδιά που μεγάλωσαν χωρίς τους γονείς τους, ενώ είχαν γονείς. Στέλνω την αγάπη μου και μια σφιχτή, νοερή, αγαπητική αγκαλιά σε όλους σας.